Αυτό το, το θέμα που τέθηκε για την πολιτική προστασία και για τις φυλακέ, που είναι και επίκαιρο, καταρχήν να πω ότι εμεί, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη πολιτική προστασία, το εμεί πάει στο Δήμο, στους Δήμου δηλαδή, ε, προφανώ έχουμε ένα κομμάτι τη συνολική ευθύνη που αφορά την πολιτική προστασία. Και αν θέλετε, ενδεχομένω και το μικρότερο. Δεν το βλέπουμε έτσι. Λέω με τυπικού όρου πώ έχει η κατάσταση. Εμείς, ας πούμε, έχουμε για παράδειγμα την ευθύνη να λειτουργούν οι κρουνοί μας ή να... όπου μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο. Αυτό ελέγχεται κάθε φορά από την πυροσβεστική. Μας γίνονται παρατηρήσεις στις αρχές της σεζόν. Παρεμβαίνουμε, διορθώνομαι, Να πω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο. Προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, ξέρω, εγώ είμαστε στον στο Κάλαμο και αντικαταστήσαμε, δεν θυμάμαι, 7, 5, 8, δεν θυμάμαι πόσους ακριβώς, ε, κρουνούς ε, που θέλαμε να τις εξηγωνίσουμε γιατί είχαν παλιώσει και τα λοιπά. Ε, προφανώς έχει αναλυθεί πολλές φορές από τον κύριο Πολίτη ε, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, μετά ο ίδιος θα πει περισσότερα πράγματα. Θέλω να επισημάνω όμως δύο-τρία πραγματάκια και ορισμένε πλευρές που τέθηκαν. <ΣΣ1> Ας πούμε για παράδειγμα μπήκε ένα ζήτημα, τι κάνουμε την πυροπροστασία. Τα χρήματα εννοώ παίρνουμε για πυροπροστασία. Τι τα κάνουμε. Επειδή όλα εδώ τα ψηφίζουμε, που σημαίνει ότι όλοι είστε γνώστε του τι τα κάνουμε, άρα δεν τα κάνει κάποιο κάτι ιδιαίτερο και δεν το ξέρετε οι υπόλοιποι, θα πω ότι για φέτο, για το 2018, η κατανομή που κάναμε, α, ότι παίρνουμε κάθε χρόνο 112.000 ευρώ, αυτό το τεράστιο ποσό των 112.000 ευρώ, ε, και ότι για φέτο, κάθε χρόνο όμω λειτουργούμε και διαφορετικά. Θα πω παρακάτω τι εννοώ, έχουμε βάλει. 90 περίπου χιλιάδες ευρώ για τσι, ε, τσιμεντοστρώσεις δύο συγκεκριμένων δρόμων που προφανώς άπτονται απολύτως του ζητήματος αυτού γιατί δεν έχουν να κάνουν μόνο ασκέτο καθαρισμό γιατί όταν σδρίχνει τσιμέντο σταματάει να συνεχίζει να βγαίνει και το χόρτο. Δεν είναι τόσο απλό επομένω και απλοϊκό γιατί ρίχνουμε τσιμέντο και επίσης έχ, δίνονται κονδύλια για ανταλλακτικά μηχανημάτων για πυροπροστασία, για ελαστικά μηχανημάτων για πυροπροστασία. Είναι συγκεκριμένη κωδική αυτή. Του ξέρετε. Ε, έχουμε βάλει ένα μέρο ε, για καθαρισμού δημοτικών οικοπαίδων και πάει λέγοντα. Α πούμε, πρόπερση είχαμε κάνει άλλη επιλογή. Πήραμε κρουνού. Κάθε φορά δηλαδή και για κάθε χρόνο αυτά 12 000, τα 12 χιλιάρικα τα χρησιμοποιούμε και για διαφορετικό με διαφορετική λογική. Άλλη χρονιά μπορούμε να κάνουμε τι μετεστρώσει δρόμων, άλλη χρονιά μπορούμε να δώσουμε περισσότερα για καθαρισμού και για αργολαβίες και πάει λέγοντα. Επίση μπήκε ένα θέμα σε ό,τι αφορά την προϋποστασία. που αφορά το, το θέμα των αρμοδιοτήτων και τα λοιπά. Είπα και πάλι ότι ο κ. Πολίτης θα πει το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ε, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που τέθηκε από τρει τουλάχιστον από του ερωτούντε και που αφορούν το θέμα τη παλιά πόλη. Προφανώ δεν θυμάμαι ποιο από όλου είπε σωστά ότι αυτή είναι η πόλη. Ούτε να, την, να απομακρύνουμε τα σπίτια με, μπορούμε μεταξύ του, ούτε να αλλάξουμε ε, το λένε, από το τι είναι φτιαγμένα. Ξύλινα είναι τα περισσότερα. Και πάει λέγοντα. Ε, άρα, εδώ στο ζήτημα τη παλιά πόλη, ε, Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εμεί έχουμε ορισμένε ευθύνε που έχουν να κάνουν πρώτον με το δίκτυο των κουνών που έχουμε. Και, από το κρυνών, με, και με το δίκτυο των κουνών, σύμφωνα με την γνώμη τη κυριοσβεστική, είναι ικανοποιητικό αυτό που έχουμε στη Λευκάδα. Και πρέπει να το συντηρούμε, η ευθύνη μα είναι να το συντηρούμε. Το δεύτερο, που έχουμε μια ευθύνη και πιστέψτε με, την εξαντλούμε με το παραπάνω μέχρι υπερβολή που έχει να κάνει με το γεγονό ότι θα πρέπει οι δρόμοι στην παλιά πόλη. Να είναι ελεύθερη από αυτοκίνητα και εκεί πια το μόνο μέτρο που έχει απομείνει είναι το κατασταλτικό, δηλαδή η δημοτική αστυνομία που μοιράζει εκατοντάδε κλήσει. Σα έχω δώσει τα επίσημα στοιχεία, είναι χιλιάδε κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει όμω αντιληπτό και από του ίδιου συμπολίτε μα γιατί κανένα δεν το λέει αυτό. Συνήθω εγώ το επαναλαμβάνω μονότονα και μερικέ φορέ και άλλοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Δηλαδή, οι συμπολίτε μα που έχουν ένα οικόπεδο που δεν το καθαρίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Να, μια άλλη πλευρά τη πυροπροστασία, α πούμε. Που είναι χιλιάδε όλη τη λευκάδα αυτά τα οικόπεδα. Στου αστικού ιστού εννοώ, είτε των οικισμών, είτε τη πόλη κτλ. Τι θα γίνει, αυτή δεν έχουν καμιά ευθύνη. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ να κατανοήσω έναν άνθρωπο ο δεν έχει, α πούμε, που του βρέθηκε να έχει ένα κομμάτι γη και παίρνει 300 ευρώ σύνταξη και δεν έχει να την καθαρίσει. Ε, πληροφορώ ότι υπάρχουν πλούσιοι, πλούσιοι όπω τα ακούτε. Συμπολίτε μα που δεν καθαρίζουν. Τι θα γίνει με αυτού, Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, δεν πρέπει το πούμε. Θα σα παρακαλούσα λοιπόν, όπω καταλογίζετε και σωστά εκεί που πρέπει ευθύνη στο Δήμο, και πρέπει να καταλογίζετε, αυτή είναι και το καθήκον και η υποχρέωσή σα ω αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και τι ευθύνε που έχουν οι πολίτε. Ε, δεν μπορεί να, να υπάρχουν βόμβε εν δυνάμει, ας πούμε, μέσα στην πόλη, ας πούμε, και να μην. Και μην, μην μου πείτε τώρα όλου αυτού να του καθαρίσουμε εμεί, γιατί όποιο το λέει είναι έξω από την πραγματικότητα έξω από την πραγματικότητα. Γιατί ακούω την πολύ εύκολη πρόταση, τα καθαρίζουμε εμεί και μετά του τα καταλαγίζουμε. Κάντε εγώ θα σας πω κοντρόλ σε μια γειτονιά μόνο της πόλης. Όχι σε όλη. Και εννοώ προς τα Βαρδάνια και προς, τη... και προς τα Περιβόλια. Έτσι. Ε, δεν, μιλάμε για το ιστορικό κέντρο, δεν έχει τέτοιο πράγμα εκεί μέσα. Και δείτε πόσα είναι αυτά. Δεν μας φτάνουν οι προϋπολογισμοί της χώρας για να τα καθαρίσουμε όλα αυτά. Και μάλιστα εμεί πρέπει να τα προπληρώσουμε για να τα βεβαιώσουμε μετά στον άλλον. Δεν είναι επομένω τόσο απλό. Με ευκολία, α πούμε, α καθαρίσει ο Δήμο, είναι ευθύνη του, υποχρέωσή του. Προφανώ είναι ευθύνη του, ναι. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν μπορεί να το κάνει. Να μην το πούμε. Και το έλεγαν φωναχτά και οι προηγούμενοι δήμαρχοι.